Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ καλά είμαι. Πριν από λίγο ξηκώθηκα. Έχω κανένα 40 λεπτό. Και πήγα γρήγορα, μπάνσιψα τα ρούχα από τη ταράτσα, γιατί ήταν το καιρό λίγο περίεργο, αλλά τελικά έβγαλε ήλιο. Έχω και ένα πλυντήριο στο γρήγορο πρόγραμμα, θα πάνε τα πλώσω σε λίγο. Το έβαλα από χτες, αλλά δεν μου έρχονταν η μυρωδιά του μαλακτικού και το έβαλα πάλι στο ξέβγαλμα με μαλακτικό μόνο. Λοιπόν, πίνω καφεδάκι, έφτιαξε ένα καφεδάκι στην εσπρεσιέρα και έφτιαξε και μία τορτίγια να φάω με μπανάνα και φυσικό φούτυρο για να πάρω δυνάμεις να ξεκινήσω. Μπήκε μου φαίνεται το φθινόπωρο, το βραδάκι είχε δροσούλα αρκετή, σκεπαζόμαστε με το κουβερτάκι, έχει αλλάξει ο καιρός, έχει δροσίσει ο καιρός, ωραία είναι, πολύ ωραία. Σήμερα η μέρα θα είναι χαλαρή, παρόλο που είναι Σάββατο, δεν έχουμε κάτι το τρελό να κάνουμε. Δουλίτσες εγώ στο σπίτι, έχω αφήσει μόνο το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα. Θα ξεκινήσω σε λίγο να το κάνω, να κάνω και ένα σημάζεμα πρώτα καλό. Θα διάσω καλαθάκια τα καθημερινά που κάνουμε πάντα, έτσι κι αλλιώς. Σούπερ μάρκετ δεν θα πάω σήμερα, γιατί από ό,τι άμα θα βγει και το Market Pass και θα γίνεται πανικός, θα πάω άλλη μέρα. Έτσι κι αλλιώς πήγα χτες, θα σας βάλω και ένα μικρό supermarket haul που ήθελα κάποια πράγματα βασικά, τα άλλα τα έχω και έτσι δεν χρειάζεται να πάω. Και αυτά, τώρα που φαγητό θα φτιάξω μελέτα, ναι, έτσι λέω, μια μελετούλα, Σάββατο. Το βραδάκι θα δούμε τι θα φτιάξουμε, τι θα κάνουμε, δεν ξέρω τίποτα ακόμα. Άρα ας πιω λίγο το καφεδάκι μου, να φάω το πρωινό μου και θα τα πούμε σε λίγο. Πάντως και στο γυμναστήριο να πήγαινα, έτσι δεν θα είχα ιδρώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τέλειωσα με το πανόρροφο, ξεμπέρδεψα. Και σκούπισα και σφουγγάρισα. Πέρασα και με το μπάνιο, δεν μου τα είδατε όλα αυτά. Και τα δωμάτια μάζεψα. Και άπλωσα και ένα πλυντήριο, αυτό το είδατε. Μάζεψα ένα άλλο το δίπλο σου, αυτό δεν το είδατε. Και τώρα κατέβηκα κάτω. Θα πιάσω να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω τη σκάλα να φεύγει. Αύριο θέλω να κάτσω Κυριακή να φτιάξω λίγο τα παπούτσια. Χειμερινά με καλοκαιρινά, γιατί εντάξει τώρα τα πολύ καλοκαιρινά δεν τα φοράμε.
να βγάλω τα χειμερινά, να αφήσω και κανένα δυο έτσι καλοκαιρινά, που είναι πιο καθημερινά που τα φοράω, και να τα έχω πρόχειρα δηλαδή, αλλά να είναι έτοιμα και τα χειμερινά. Τα αγόρια φοράνε τα ίδια χειμώνα καλοκαίρι, δεν αλλάζει κάτι. Μόνο για μένα και για την κόρη μου στην ουσία. Αυτό. Η μικρή τώρα δεν τα πολύ φοράει. Αν θα φορέσει ένα ζευγάρι παπούτσια καλοκαιρινά, και αυτό για έτσι για εδώ κοντά. Λοιπόν, και αυτό το κάνω αύριο. Θέλω να κάνω και τα ντουλάπια λίγο τη κουζίνα αύριο. Πάνω έχω καθαρίσει τα πάνω. Θέλω να καθαρίσω μόνο τα μπροστά και λίγο να τακτοποιήσω τα μέσα. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Άρα θα σφουγγαρίσω και θα σκουπίσω. Μάλλον θα σκουπίσω και θα σφουγγαρίσω το κάτω όροφο. Θα κάνω και λίγο το μπάνιο, την κουζίνα θα λίγο να μαζέψω. Και αυτά. Τίποτα άλλο. Έχει συννεφιάσει. Είναι συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά έχει κουφόβραση. Μάλλον θα βρέξει. Είπανε κατά τις 2 θα βρέξει. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Είναι 12 η ώρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει αυτό. Τέλος πάντων. Πάω να πιω λίγο καφέ. Να ξεϊδρώσω, να πάρω μια ανάσα και να συνεχίσω.
Λοιπόν, παράτησα τα πράγματα όλα στη μέση. Τέλειωσα με τη σκάλα. Μάζεψα και τη κουζίνα μου. Έχω βάλει και χλωρίνη εδώ μέσα. Και έβαλα πατάτες βραστές, θέλει μικρή, για να φάει. Και τώρα θα ξεκινήσω σκούπισμα ηλεκτρική, σφουγγάρισμα. Αλλά πρώτα θέλω να σας δείξω. Θυμάστε που πήρα την κολοκύθα από το βιντεάκι? Νάτι! Δεν είναι όμορφη? Ναι, έτσι λίγο, έτσι ένα τσακ, μια κολοκύθα μου επιτρέπετε. Και θα βάλω και ένα κεράκι εδώ και θα τα ανάβω το βράδυ. Και θα κάνει σχεδιάκι αυτά στο τοίχο. Ναι. Αυτό. Λοιπόν, γλίτωσα τις ομελέτες. Θυμήθηκα ότι έχω μία στριφτόπιτα στην κατάψυξη από το Lidl του Καρδί. Θα τη βάλω μέσα να ψηθεί. Εγώ έφαγα πατάτες βραστές με τονοσαλάτα. Με γεύση, ναι, όχι γεύση, με υλικά μεξικάνικη. Μεξικάνικη τονοσαλάτα, τέλος πάντων, που είναι μεξικάνα. Ναι, είναι λίγο καυτερή. Η μικρή της τηγάνισε λίγες πατάτες με 2 αυγά και σαλάτα με ντάκο. Και στα γόρια θα φτιάξω τη στριφτόπιτα. Και με μία τούρμπο σαλάτα μεγάλη. Αυτά. Τώρα σκούπισα. Πρέπει να ξαναμαζέψω πάλι αυτά. Εντάξει, δηλαδή δεν σταματάει ο νεροχύτης. Άστο. Με τίποτα. Τώρα σκούπισα το σπίτι όλο εδώ. Και έβαλα νερό να σφουγγαρίσω, να ξεμπερδεύω. Θα κάνω κλασικά και το τραπεζάκι. Άρα θα πάω να φέρω και τα ρηχτάρια να τα στρώσω. Τώρα έτσι για φθινόπωρο. Ελπίζω κάποια στιγμή φέτος ή του χρόνου να αλλάξουμε και τον καναπέ. Τώρα έχει σειρά αυτό εδώ το επιπλάκι. Θέλω να κάνω παραγγελία ένα πιο μεγάλο με ραφάκια, θα δω, τέλος πάντων, κάπως. Θέλω να πάω στην Ashley, στο MacArthur που είναι, στο εκπτωτικό χωριό, να δω. Αν δεν δω, έχω κάποιον γνωστό να μου το φτιάξει όπως είναι περίπου η τραπεζαρία τα χρώματα και μπουφές. Και το σχέδιο θα το βρω εγώ μόνη μου. Μετά έχει σειρά να βαφτεί αυτό και η γωνιακή βιτρίνα. Εδώ θα φωνάξω τη γνωστή που έχω να μας τα βάψει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Αυτό θα αλλαχτεί. Μπορώ να το πάω στο εξοχικό. Όχι μπορεί, θα το πάω σίγουρα στο εξοχικό. Και κάποια στιγμή θα δούμε και με το καναπέ τι θα γίνει. Ένα-ένα, όλο μαζί δεν γίνονται. Έχουμε και κόρη στις Πανελλήνιες. Ο γιος τώρα μόλις τελείωσε στρατιωτικό. Ξεκίνησε να δουλεύει, όλα μαζί δεν γίνονται. Λοιπόν, ας ξεκινήσω το σφουγγάρισμα που γίνεται σίγουρα και βλέπουμε για τα άλλα.
Λοιπόν, τελείωσε και το σφουγγάρισμα. Να, η κολοκύθα μου, Λοιπόν, τελείωσα, καθάρισα τα πάντα όλα. Και χαμήλωσα λίγο το πατζούρ γιατί έχει ήλιο ζεστούλα. Έστρωσα και τα ριχτάρια μου. Τώρα το μόνο που μένει, όχι για σήμερα, εννοείται, αυτά να κατεβάσω κάτω. Το μόνο που θέλω να κάνω από γενική, χαμήλωσα και εκεί τα πατζούρια λίγο να μην μπαίνει ο ήλιος. Το μόνο που θέλω να κάνω από γενική καθαριότητα, το μόνο. Συνέχεια καθαρίζουμε, δεν κάνουμε και τίποτα άλλο. Θέλω να πλύνω πάλι τα πατζούρια μέσα έξω, τζάμια, ένα καλό γενικό, για να αλλάξω τις κουρτίνες. Να βάλω τις χειμερινές και θέλω να το κάνω πριν χαλάσει τελείως ο καιρός, γιατί δεν θα μπορώ να τσαπλώσω έξω. Ούτε αυτές που θα πλύνω, ούτε τις χειμερινές που θα ξαναπλύνω, γιατί τις περνάω έτσι ένα γρήγορο, τις κρεμάω και τις κρεμάω και νουπές, ίσα ίσα, κρατάνε λίγο δηλαδή έτσι βρεγμένο για να πέσουν, γιατί είναι βαριές και δεν χρειάζονται σίδερο ιδιαίτερο, μόνο οι από μέσα που είναι λεπτές χρειάζονται. Λοιπόν, ψήνω και την πιτούλα, έβαλα και λίγο κοκακόλα να πιω, να κάτσω λίγο να χαλαρώσω, τέλειωσε και το πλυντήριο πιάτων, πιο μετά θα πλύνω αυτά, τώρα δεν ασχολούμαι. Και το μαλλί ξέφρενο, το μαλλί πετάει. Την Τρίτη έκλεισα κομμωτήριο. Το έχω κλείσει εδώ και μέρες. Την Τρίτη θα έχω κομμωτήριο, βαφή, τη ρίζα. Ναι, ναι. Να γίνει ένα με αυτό, κάπως. Και κούρεμα. Να φύγει αρκετό. Την Τρίτη, ναι, θα ανοίξω βλογκάκι να με δείτε φτιαγμένη. Το πριν και το μετά. Λοιπόν, και τώρα θα κάτσω λίγο να χαλαρώσω. Γιατί έχω και τα γυναικολογικά μου. Και αρκετά έκανα σήμερα. Και θέλω λίγο έτσι να κάτσω να ξαπλώσω, να χαλαρώσω, να πας και κοιμηθώ και λίγο, αφού βέβαια τελειώσω την πίτα. Και τα απογευματάκι τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Το μόνο που σίγουρο ότι θα σηκωθώ, θα φτιάξω ένα καφεδάκι κρύο παγωμένο, θα κάνω και ένα ντουζάκι τώρα. Και αυτά. Ξάπλωσα λίγο στο καναπέ, ξεκουράστηκα. Πολύ ωραία μέρα σήμερα. Και τώρα περιμένω να γίνει τον άντρα μου να πάμε λίγο στο σούπερ να πάρω λίγες πατάτες γιατί μου τελειώσανε και θα γυρίσω μετά να φτιάξω ένα καφεδάκι. Να συμμαζέψω λίγο την κουζίνα, δεν έχω κάνει το ιδιαίτερο, μάζεψα και τα ρούχα, τα δίπλωσα, άπλωσα άλλο ένα πλυντήριο και θα βάλω άλλο ένα με άσπρα λευκά και θα έχω μόνο αύριο 2 πατάκια να πλύνω που άλλαξα στα μπάνια και τα ρούχα της δουλειάς τους. Αυτά, λίγα σκούρα είναι, κάτι ποδιές, κάτι τέτοια και τελειώσαμε από δουλειές. Τώρα θα σας ανοίξω και αύριο ένα καινούριο vlog που θα καθαρίσουμε τα ντουλάπια μαζί της κουζίνας και θα φτιάξουμε και τα παπούτσια τα χειμερινά. Ναι, να τελειώνω και με αυτά γιατί θέλω και από εβδομάδα την άλλη, θα δω πότε τώρα, τέλος Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη, να πιάσω και τις κουρτίνες να τις αλλάξω, να κάνουμε ντουλάπες, να δω τι θέλω να στείλω από καλοκαιρινά, να δω τι θέλω να στείλω από χειμερινά. Γενικώς έχουμε δουλίτσες πολλές μπροστά μας. Καλά να είμαστε, να τρέχουμε. Όλες μας. Θα σας κλείσω τώρα. Θα πάμε λίγο στη ράφτρα. Να δώσω κάτι παντελόνια και να πάρω κάποια άλλα που θέλω. Να πάμε και λίγο στο σούπερ και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, γυρίσαμε από το σούπερ μάρκετ και πήρα μία Pepsi Zero, ένα χυμό ντομάτας, ένα ντοματοπορτό, ντοματούλες, ένα τυρογανιδάκι, ένα ράφλες, ψωμάκι του τόστ, σακούλες για έξω για το μεγάλο για το μεγάλο καλάθι τέλος πάντων έξω, δύο κουράκια, πατάτες. Πάμε και ένα μικρό σούπερ μάρκετ όλο από σκλαβενίτη. Λοιπόν, σερβιτούλες everyday, μία σαλάτα μαρούλι, μία μαγιονέζα, γαλοπούλα, ένα καφέ, εσπρέσο,
μία κοκακόλα, ένα γαλατάκι, τυριγκούντα, πανάκια αντετών και το ρουλό κουζίνας. Αυτά το χαρτί. Αυτό ήταν το μικρό σούπερ μάρκετ χολ. Πήρα και κρεμμύδια και τώρα θα πάω να ετοιμαστώ σε λίγο και θα πάμε έξω για μια μπυρίτσα με τον αδρούλη μου και θα σας βγάλω και από εκεί κάποια κλιπάκια και θα τα πούμε μετά. Και είμαστε έτοιμοι, πάμε για μπυρίτσα. Thank you.